20 χιλιόμετρα νότια της Τρίπολης, σε υψόμετρο 1000 μέτρων, βρίσκεται η κοινότητα ΑΣΕΑΣ. Η ΑΣΕΑ έχει λίγους μόνιμους κατοίκους, αλλά γεμίζει με ζωή σε κάθε ευκαιρία και ιδιαίτερα το καλοκαίρι. Αυτό οφείλεται στη συστηματική και επίμονη εργασία των κατοίκων της και των πολιτιστικών της συλλόγων, οι οποίοι κρατούν το χωριό καθαρό, περιποιημένο και οργανώνουν διαρκώς εκδηλώσεις που αναδεικνύουν τον πλούτο της αρκαδικής γης και στηρίζουν νέους καλλιτέχνες. Στο Δημοτικό Σχολείο ΑΣΕΑΣ φιλοξενούνται εκθέσεις φωτογραφίας, συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, παρουσιάσεις βιβλίων και επιστημονικές διαλέξεις που δύσκολα συναντά κάποιος στην επαρχία. Η ΑΣΕΑ καταστράφηκε από τις μεγάλες πυρκαγιές του 2007. Τα πανύψηλα δάση της έγιναν μέσα σε λίγες ώρες τάχτη, αλλά λίγες εβδομάδες μετά, οι κάτοικοί της ξεκίνησαν μια τεράστια προσπάθεια αναδάσωσης, φυτεύοντας περισσότερα από 500 δέντρα μέσα και γύρω από το χωριό. Σε πείσμα των καιρών, προσπάθησαν και κατάφεραν να βελτιώσουν τον τόπο τους και διαρκώς ψάχνουν νέους τρόπους ανάπτυξης με σεβασμό στο περιβάλλον και την αρκαδική ιστορία. Κάπως έτσι, διπλωματούχοι σχολών θετικών επιστημών αποφάσισαν το 2013 να ιδρύσουν το Σύλλογο Αστροφυσικής ΑΣΕΑΣ. Ο Σύλλογος αναδεικνύει τον καθαρό ορεινό ουρανό του χωριού μακριά από τα φώτα της πόλης. Διοργανώνει αστρονομικές βραδιές με τηλεσκόπια και διαλέξεις πάνω σε θέματα της σύγχρονης φυσικής και φέρνει τη σύγχρονη επιστήμη σε περιοχές με περιορισμένη πρόσβαση στη γνώση. Η θετική ανταπόκριση που βρίσκουν αυτές οι βραδιές, ειδικά από τους μαθητές που έρχονται από κάθε γωνιά της Αρκαδίας, έπεισαν το Σύλλογο να προσπαθήσει το επόμενο βήμα. Την κατασκευή ενός μικρού αστεροσκοπίου, το οποίο θα έχει έναν κεντρικό εκπαιδευτικό ρόλο για τους νεαρούς φίλους των επιστημών, αλλά θα είναι και μια προσπάθεια ανάπτυξης του αστροτουρισμού στην περιοχή. Σε αυτή την προσπάθεια, θέλουμε να μας βοηθήσετε.